Γίνεται απόλυτη ησυχία για να δοθεί η εκκίνηση. Και έφυγαν οι αθλητές, είπαμε, με τον Ανδρέα Βαζέο, ο οποίος είναι στην τέταρτη διαδρομή να εκπροσωπεί την Ελλάδα. Έχει φύγει πολύ γρήγορα ο Ντιόγκο Καρβάλι, ο Πορτογάλος, στην τρίτη διαδρομή. Τον βλέπουμε εδώ μπροστά, όπως και ο Σάντος, ο άλλος Πορτογάλος, στην πέμπτη. Και ο Νέβο έχει πάει καλά και ο Βαζέος είναι στην τρίτη θέση αυτή τη στιγμή, μετά την Πεταλούδα, και έχουμε πάει στο Ύπτιο, εδώ όπου ο Καρβάλιο συνεχίζει να έχει την πρωτοπορία, αλλά ανεβαίνει ο Βαζέος σιγά σιγά. Αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει τον Πορτογάλο και βρίσκεται στην πρώτη θέση. Εδώ ο Ανδρέας Βαζέος θα γυρίσει πρώτος και μάλιστα με αρκετά καλή διαφορά. Πρώτος Βαζέος, δεύτερος Καρβάλιο και τρίτος Σάντος, και τώρα το πρόστιο με τον Ανδρέα Βαζέο να είναι εντυπωσιακός, να έχει αφήσει αρκετά πίσω τους δύο Πορτογάλους, γιατί αυτοί οι δύο είναι που τον κυνηγούν, ο Βαζέος, ο Καρβάλιο και ο Σάντος, αλλά ο Βαζέος συνεχίζει να κρατάει τη διαφορά. Ο Καρβάλιο προσπαθεί τώρα να κάνει την αντεπίθεσή του για να απειλήσει τον Έλληνα πρωταθλητή, ωστόσο ο Βαζέος θα γυρίσει πρώτος στα 150 μέτρα, Καρβάλιο δεύτερος, Νέβο τρίτος. Και πάμε τώρα στο ελεύθερο με τον Ανδρέα Βαζέο να πηγαίνει ολοταχώς για το χρυσό μετάλλιο. Εντυπωσιακός ο Ανδρέας Βαζέος, θα πάρει ένα χρυσό μετάλλιο με πραγματικά εντυπωσιακό τρόπο. Είναι εκπληκτικός ο Ανδρέας Βαζέος, πάει για το τερματισμό. Ανδρέας Βαζέος, χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα. Σάντος τρίτος, δεύτερος είναι ο Νέβο, αλλά αυτό νομίζω δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, αφού ο Ανδρέας Βαζέος είναι εκπληκτικός, κάνει μια εντυπωσιακή εμφάνιση, επιβεβαιώνει και τον χρόνο τον οποίο είχε, ένα χρόνο, 1.58.18 κάνει τώρα, είναι νέο πανελλήνιο ρεκόρ βεβαίως για τον Ανδρέα Βαζέο. Σπάει το δικό του που είχε κάνει στον ημιτελικό με 1.58.47. Και το βασικό είναι ότι είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ακριβώς. Και μάλιστα χωρίς να αμφισβητηθεί σε κανένα σημείο της κούρσας. Ήταν εντυπωσιακός σε όλη τη διάρκεια. Εδώ, Ανδρέας Βαζέος, χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα. 1.58.18. Γκαλ Νέβο, ο Ισραηλινός, στη δεύτερη θέση, ασημένιο μετάλλιο. Και ο Σάντος παίρνει το χάλκινο μετάλλιο. Ο Τουρίνι, ο Ιταλός, δεν πρόλαβε, έτσι μένει εκτός βάθρου. Δεύτερο μετάλλιο για την Ελλάδα σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μετά το χάλκινο μετάλλιο του Χρήστου. Μια πολύ σημαντική επιτυχία. Θα ακούσουμε και τον εθνικό ύμνο στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο του Λονδίνου. Χειροκροτείται από όλο τον κόσμο. Να υποδέχεται πλέον τους αθλητές που κατέκτησαν τα μετάλλια στα 200 μέτρα μεικτής ατομικής. Είναι το τρίτο χρυσό μετάλλιο που κατακτά η ελληνική κολύμβηση σε ευρωπαϊκό πρωταθλήματα, 18ο συνολικά. Εδώ βλέπουμε τον Μάρκο Στακιώτη, ο οποίος θα κάνει την απονομή. Και να ρωτιέστε ότι στην ίδια κούρσα συμμετείχε και ο Ράφαελ Στακιώτη, είναι ο γιος του. Χάλκινο μετάλλιο για τον Αλέξης Σάντος. Είπαμε, ένα αγώνισμα που τις 5 τελευταίες διοργανώσεις είχε κατακτήσει ο Λάζλο Τσέχ. Αν και κατέβηκε προκριματικά και έκανε ταχύτερο χρόνο, δεν κατέβηκε μετά στα ημιτελικά. Άφησε το αγώνισμα να περάσει, γιατί επικεντρώθηκε στα 50 μέτρα πεταλούντα που πήρε το ασημένιο μετάλλιο τελικά. Και έτσι η κούρσα άνοιξε
σε οποιοδήποτε διεκδικητή. Βέβαια, με την εμφάνιση του Βαζέου δείχνει ότι θα ανέβαινε στο βάθρο. Αλλά ακόμα καλύτερο είναι που ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί. Για το Ισραήλ, στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, ο Γκάλ Νέβο. Ένας πολύ έμπειρος αθλητής, ο Νέβο, ο οποίος κατάφερε στο τέλος να ανέβει από την πέμπτη θέση που ήταν στην δεύτερη. Έκανε πολύ καλό ελεύθερο. Και εδώ η μεγάλη στιγμή για την ελληνική κολύμβηση. Ανδρέας Βαζέος, χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, πρωταθλητής Ευρώπης, και βλέπουμε πώς αισθάνεται, είναι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος. Έτσι μπήκε και πριν τον αγώνα, ήταν χαμογελαστός και παρέμεινε μετά από αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία. Χρυσό μετάλλιο για τον Έλληνα πρωταθλητή σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και τώρα θα ακούσουμε τον ελληνικό εθνικό ύμνο. Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ανδρέας Βαζέος. Εδώ η ελληνική αποστολή αποθεώνει τον Έλληνα αθλητή. Είπαμε, τρίτο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, 18 συνολικά, και όλα ξεκίνησαν στο Βερολίνο το 2002. Ήταν το πρώτο μετάλλιο που κατέκτησε η ελληνική κολύμβηση στα 4x200 ελεύθερο με τους Οικονόμου, Κοκκόδη, Ξυλούρη και Γιαννιώτη. Και από εκεί και πέρα οι Έλληνες κολυμβητές άρχισαν να κατακτούν μετάλλια, δείχνοντας την πρόοδο της ελληνικής κολύμβησης. Τα άλλα δύο χρυσά που έχει κατακτήσει η Ελλάδα είναι με τον Άρη Γρηγοριάδη στα 50 μέτρα ύπτιο το 2008 και στα 100 μέτρα ύπτιο το 2012. Έχει τρία σημαίνια, με δύο τον Γρηγοριάδη και ένα τον Τριμονάκου, και 12 χάλκινα, με τελευταίο του Απόστολου Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο.